είναι ζευγάρι με την... Με την Πάολα. Πάολα. Ο νεαρός τραγουδιστής από το House of Fame. Όχι, εγώ θέλω να πω αυτό. Βάζεις λόγια στο στόμα. Εγώ θέλω να πω για το άλλο ζευγάρι. Για τον Ιακωβίδη. Τάκη με τη Θεοδωρίδου. Είμαστε πολύ. Τάκη με τη Θεοδωρίδου που συνέχεια μαζί πήγανε φήμες, γινόταν χαμός, λέγανε ναι. Τεκνατζού η Θεοδωρίδου, τα έφτιαξε με τον Ιακωβίδη, λέγανε κενά δημοσιεύματα, κενά περιοδικά. Τα έχει ή δεν τα έχει. Ο ίδιος ελάλησε. Μίλησε. Ο ίδιος τα είπε. Και άνοιξε το στόμα του. Και τι είπε το στόμα του. Δείτε, τα είχανε, τα έχουνε. Τι απαντάει. Για να καταλάβουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου, έχετε μια πολύ μεγάλη σχέση αγάπης, έτσι δεν είναι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Κοίταξε, την Νατάσα την γνωρίζω τα τελευταία 3,5-4 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε έτσι πολύ, κάναμε παρέα, αλλά τώρα πλέον είμαστε οικογένεια. Ναι, άρα δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι ερωτικό που λένε ότι μπορεί να έχετε υπάρξει και ζευγάρι. Όχι, τέτοια ώρα. Όχι, όχι. Και να είχε θα μας το έλεγε. Και έτσι όπως το είπε κιόλας. Όχι, 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 μωρέ. Δεν μάλλον είχε βουήξει ο τόπος. Εντάξει. Μα είχε βουήξει ο τόπος. Έχουμε ακούσει για κάποιον άλλον την Νατάσα Θεοδωρίδου. Όχι. Θυμόμαστε και στην καραντίνα πήγαινε με το σορτσάκι του, πήγαινε με τις πιτζάμες, ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μου πει ότι είναι φίλη. Αλλά ήταν πολύ δεμένη. Έτσι λέγανε όλο το κουσκούς και παντού αυτό άκουγες. Ότι η Θεοδωρίδου τα έχει. Τα έχει με τον Ιακωβίδη. Όπως μας λέει. Κοίτα, και εσύ το πιστεύεις, επειδή το είπε. Ορκίστηκε μήπως ή το βάλαμε. Είσαι καλό, ό,τι σου λένε τα πιστεύεις. Από αυτές είσαι. Άσε μας, ρε χαρά λεμόνε. Πες τα πουθενά άλλο αυτό.